Τώρα έτσι πολύ περιληπτικά, ήθελα να πούμε για τη σπουδαία αυτοκρατορία των Αθηναίων κατά τον 5ο αιώνα π.Χ. Κατά τον 5ο αιώνα π.Χ. οι Αθηναίοι πολιόρκησαν και έσφαξαν τους Ναξίους που αρνήθηκαν να πληρώσουν φόρους γύρω στο 468 π.Χ. Μετά, γύρω στο 475, κατέσφαξαν τους Κύριους, κατέλαβαν τον Σκύρο και έσφαξαν τον κόσμο. Έτσι, πολύ ωραίοι άνθρωποι. Μετά, γύρω στο 459, κατέσφαξαν στον πρώτο πόλεμο, στον Α Πελοποννησιακό πόλεμο, κατέσφαξαν τους Κορινθίους. Και αναφέρει ο Θουγυρίδης ότι μάλιστα ένα τμήμα των Κορινθίων τους στρίμωξε σε έναν φαράγγι, σε ένα βουνό και τους λιθοβόλησε μέχρι θανάτου, 359 π.Χ. Μάλιστα. Μετά, πολιόρκησαν, γύρω στο 464 κάπου εκεί, την Θάσο για 2-3 χρόνια. Μέχρι που λιμοκτονούσαν από το θάνατο, να πεθάνουν, λιμοκτονούσαν η Θάση. Μετά, κατέστρεψαν, νίκησαν στην αμαχία τον ισχυρό στόλο της Αίγινας, η οποία λίγα χρόνια πριν είχε πολεμήσει και σε Σαλαμίνα. Και διάλυσαν το στόλο τους με χιλιάδες νεκρούς και μετά πολιορκήσαν την ίδια την πόλη και την κατάλαβαν. Άρα γενοκτόνησαν τους Αιγινίτες, καταλύτησαν το στόλο τους με χιλιάδες νεκρούς, κατέλαβαν την πόλη με τη βία και λίγα χρόνια αργότερα τους εξόρισαν μάλιστα και από την ίδια τους την πόλη ο Περικλής κατά τη διάρκεια του Α Πελοποννησιακού πόλεμου. Έτσι. Και το 446, ο στρατός του Περικλή, το 446, ο στρατός του Περικλή όλη την Εύβοια, κατάστρεψε την Ιστέα, κατάλαβε με τη βία τη Χαλκίδα και έδιωξε πάρα πολλούς πολίτες, έβαλε διάστηλε κάτοικους. Κατάλαβαν με τη βία και τη Φωκίδα. Όλα αυτά είναι στον Άλφα Πελοποννησιακό πόλεμο, έτσι. Τη Φωκίδα κατέσφαξε ο Μυρονίδης τους βιωτούς και έσφαξε χιλιάδες από αυτούς στη μάχη. Το 447, το 440 ο Περικλής πολιορκεί για 9 μήνες, καταστρέφει το στόλο των Σαμίων σε μια βήμα μαχίας και πολιορκεί για 9 μήνες την ίδια τη Σάμμο και την αναγκάζει να καταφύσουν τα τείχη και τα λοιπά με χιλιάδες νεκρούς. Και μετά κατόπιν γίνεται η συνθήκη, υποτίθεται. Άρα βλέπουμε μια Αθήνα η οποία βγαίνει νικήτρια και πανίσχυει από τον πόλεμο κατά του Ξέρξη. Έτσι, δηλαδή μετά τη μάχη της Σαλαμίνας και των Πλατεών και της Μυκάλης, έτσι, 1279, και την βλέπουμε ξαφνικά να καταστρέφει την Αίγινα, την Κόρινθο, τις πόλεις της Βιωτίας, τη Φωκίδα, τη Χαλκίδα, τη Θάσο, την Άξο, και δεν ξέρω αν και κάποιους άλλους ίσως που έχω αφήσει πίσω. Αυτά είναι μόνο από το 478 ας πούμε, μέχρι το 440 που έχω αναφέρει. Και το 435 συμμετέχουν στην αποστασία της Κέρκυρας, όπου βοηθούν τους Κερκυραίους οι Αθηναίοι να νικήσουν και να σφάξουν χιλιάδες Κορινθίους πάλι. Και το 432 αρχίζουν και πολιορκούν την Ποτίδια, μια ελληνική πόλη στη Θράκη, απικία στη Θράκη της Κορίνθου, που λειτουργούν και σκοτώνουν χιλιάδες κόσμο. Λοιπόν, αυτή είναι η... και γύρω στο 454, κάνει απόβαση ο Περικλής και σφάζει τους Σικιονούς σε μάχη, σφάζουν τις χιλιάδες. Έτσι. Άρα έχουμε την καταστροφή. Αυτά όλα είναι πριν το δεύτερο και γνωστό Πελοποννησιακό πόλεμο. Έτσι, δηλαδή υπήρχε και πρώτο Πελοποννησιακό πόλεμο. Άρα βλέπω την καταστροφή τη Θάσου, τη Νάξου, τη Σικιώνα, τη Κορίνθου, δύο φορέ, τη Σάμου, τη Εύβοια, τη Βιωτία και τη Φωκίδα. Και την κατάληψη με το μεγάλο, το μεγάλο και τη Έγινα. Και τη Ποτίδια.
όλα αυτά είναι από το 1478 που γίνεται η πανίσχυρη δηλαδή η μάχη της Σαλαμίνας μέχρι την έναρξη του δεύτερου Πελοποννησιακού πολέμου. Και φυσικά κάνανε και την απόβαση και στην Κύπρο και στην, και στην Αίγυπτο που τα κάνανε θάλασσα ουσιαστικά. Πάθανε πολυνεφρία στην Αίγυπτο, αλλά αυτός δεν το ξεκάνε αυτό. Και στην Κύπρο νικήσαν μένα, αλλά αναγκαστήκαν να αποχωρήσουν, ας πούμε, από την άλλη. Για μια σοπαλία στην Κύπρο. Και βλέπουμε και την εξορία, την εξορία του Θεμιστοκλή που τρέχανε να το σκοτώσουν τον άνθρωπο. Βλέπουμε που τρέχανε να σκοτώσουν τον φιλόσοφο Αναξαγόρα. Βλέπουμε τη φυλάκιση, τη θανάτωση του, του γλύτη του Ιχτίνου. Ναι, όχι του Ιχτίνου, όχι του Ιχτίνου, του Καρικού, άλλου του Κλήπτη, του γνωστού του Κλήπτη. Και άλλων σοφών, όπου φυσικά θα ακολουθήσουν πολύ χειρότερα στο δεύτερο Πελοποννησιακό πόλεμο. Έτσι, θα βλέπουμε την καταδίκη του φιλόσοφου Διαγόρα, να τρέχουν το Διαγόρα, μετά να τρέχουν το Σοκράτη, να τους εξορίσουν όλους αυτούς. Μάλιστα. Και φυσικά πριν την περίοδο αυτή που μιλάμε, είχε ήδη πάρει το ταμείο, είχε ήδη κλέψει το ταμείο ο Περικλής του Πύρνα από τη Δήλο, που ήταν αυτό που είχε συμφωνήσει ο Αριστίδης ο Δίκαιος, ήταν να πάρουν τα χρήματα τις συμμαχίες, θα τα βάζα στην Δήλο. Αλλά αυτός τα πήρε ο Περικλής, οικειοποιήθηκε ένα μέρος από αυτόν γιατί προσωπική τον τσέπη, και με ένα άλλο μέρος αυτόν έχτισαν και τα χτίζαν μετά πάνω στην Ακρόπολη, την Παρθενώνα και τα άλλα. Μάλιστα, ο ωραίος Περικλής. Και η αιτία του δεύτερου Πελοποννησιακού πολέμου ήταν όταν τον κατηγόρησε για κατάχρηση και πήγε να τον. Ο Περικλής επίσης, όπως έχουμε μπει και σε άλλα βίντεο, εξοστογίζει τον αρχηγό του αλληχουργικού κόμματος και διαβασιλεύει για 15 χρόνια σαν εντελώς απόλυτος αυτοκράτορας, ωραία δημοκρατία. Και όταν τον κατηγόρησαν ότι κατάκλεψε τα χρήματα, του είπε ο νησιός του Αρχιδιάτης, ας ξεκινήσουμε το δεύτερο Πελοποννησιακό πόλεμο για να ασχοληθεί ο κόσμος με αυτά και να ξεχάσουν προς τον παρόν το σκάνδαλο που έχει γίνει με τα χρήματα που έχει φάει, και μέχρι τότε θα βρούμε τι θα κάνουμε, πώς θα καλύψουμε τις ασθαλίες κτλ. Και ακολούθησαν άλλα 30 χρόνια πόλεμος με τις γνωστές συνέπειες και τις σφαγές και τις τραγωδίες και τα εγκλήματα και τα βασανιστήρια και τις εξορίες κτλ. Αυτή είναι η Αθήνα του 5ου αιώνα π.Χ. Θα κάνω και δεύτερο πιο νοητικό μέρος. Αυτά τα λέω έτσι περιληπτικά. Θα γίνει και ένα πιο αναλυτικό βίντεο σχετικά με τον χρυσό και καλά αιώνα του Περικλή και τον Περικλή. Τι σπουδαίος άνθρωπος ο Περικλής. Και τυπικά στον Α' Πελοποννησιακό πόλεμο, έτσι 459 με 446 π.Χ. ήταν τυπικά και σε πόλεμο με τη Σπάρτη. Αλλά η Σπάρτη φυσικά που δεν μπορούσε να ούτε στο δαχτυλάκι της Αθήνας θα φτάσει, στρατιωτικά μιλάμε. Εισαγωγικά η Σπάρτη ήταν ένα νυχάκι δίπλα από την Αθήνα, τη δύναμη της Αθήνας εισαγωγικά. Περιορίστηκε μόνο σε κάτι ελάχιστες λαϊλασίες, κυρίως εκεί το 1346, την επίδρομη που είχαν κάνει τότε. Και στην αρχή, το 1359, οι Αθηναίοι νίκησαν σε μάχη, σε τακτική μάχη, πανεύκολα και κατάσταξαν τους Σπαρτιάτες στη μάχη της Ινώης, όπως αναφέρει και ο Παυσανίας. Και επίσης, η Αθήνα επίσης πολιόρκησαν και τα Φάσσαλα, ίσως το 1454, αν θυμούμε καλά, για να καταστήσουν έναν εξόριστο πρίγκιπα, έναν εξόριστο. Την πλήρωσαν και οι Φασσαλαίοι κατά τη διάρκεια του Α' Πελοποννησιακού πολέμου. Μέχρι και τα Φάσσαλα πολιόρκησαν. Μέχρι και τη Σπάρτη διάλυσαν και τα πείνωσαν πανεύκολα. Και τη Χερόνια κατάστρεψαν της Βιωτίας. Βέβαια, οι δύο ήττες που είχαν ήταν στην Αίγυπτο και στα Ενώφυτα με τους Βιωτούς. Οι ελάχιστες ήττες που είχαν. Αλλά γενικά σε όλες τις μάχες που είχαν από το 1378, που γίνανε περίδυνα μέχρι το 1432, οι Αθηναίοι έβγαιναν σχεδόν πάντα νικητές. Και η Σπάρτη δεν τολμούσε ποτέ να τα βάλει μαζί τους, ούτε στο στόλο, που όλο και όλα 10 πλοία είχαν όλο και όλο στο Ήθιο οι Σπαρτιάτες, αλλά ούτε σε τακτική μάχη. Με
με τίποτα δεν μπορούσαν να το βάλουν μαζί με τη Σπάρτη. Οι Αθηναίοι. Οι Σπαρτιάτες δεν μπορούσαν να το βάλουν με τίποτα με την Αθήνα. Άγια συνασπισμένοι κι άλλοι, ίσως μπορούσαν να φάνουν κάπου λίγο, να εμφανιστούν λίγο έτσι για να δείξουν λίγο. Αλλά ποτέ σε μάχη δεν μπορούσαν να το βάλουν με την Αθήνα. Άλλος ένας μύθος για το Άιτιδο της Σπάρτης. Αλλά απλά ήθελα να συμπληρώσω ότι έβλαψαν και την ίδια τη Σπάρτη, την ταπείνωσαν πάρα πολλές φορές και τα φάρσαν ακόμη. Έτσι, δηλαδή την περίοδο 478 με 432. Άρα έχουμε Σκύρο, Φάρσελα, Σπάρτη, Θάσο, Νάξο, Σάμο, Ποτίδεα, Κόρινθο, Μέγαρα, πόλεις της Βιωτίας, Φωκίδας, που υπέφεραν και υπέφεραν με χιλιάδες νεκρούς, εχμαλώτους, τραυματισμένους κτλ. Κτλ. Σε αυτήν την περίοδο. Έτσι, την περίοδο, τη χρυσή του Περικλήνη, υποθέτε, πριν τον δεύτερο προσωπικό πόλεμο. Μάλιστα. Χρυσή περίοδος.